Ελλάς FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.ellasfm.us. Ακούτε την εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» με την Έλλη Μελέμη κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 4 με 5. Λοιπόν, λίγο μετά τις 4:30 μιλάμε για το γέλιο σήμερα, μαζί μας ο Νίκος ο Καράς. Βεβαίως για όσους τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, είναι η εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» με την Έλλη Μελέμη μαζί σας ως τις 5 από τα στούντιο του Ελλάς FM πάντα, Long Island City. Έλα Νίκο. Έλα, ορίστε, Νίκο, παρακαλώ. Εσύ είσαι. Εγώ τι είμαι εγώ. Εσύ που ορίεσαι εδώ να μιλήσεις. Τι θες να πεις εγώ, πάλι. Εγώ τι να πω, τίποτα. Πες μας ένα ανέκδοτο. Δεν κατέω ανέκδοτα εγώ. Δεν κατέεις. Θα ήθελα για μια φορά ακόμα να ευχηθώ στην αγαπητή μας κυρία Εκατερίνη Λιβάνη ευτυχισμένα γενέθλια που τα είχε χθες. Ναι. Ναι, η κυρία Λιβάνη. Ευτυχισμένα ένα γενέθλια. Συνέχισε. Τι να πω. Εγώ δεν είμαι πολύ καλός στα ανέκδοτα. Όχι, αλλά ξέρεις, παιδί μου, τι θέλεις να πεις τόσο. Ξέρεις την παροιμία που λέει γάμος χωρίς κλάματα και κηδεία χωρίς γέλια. Βέβαια. Και το ξέρω και το είπα και το εξηγήσαμε. Α, το εξηγήσατε κιόλας. Το εξηγήσαμε βεβαίως. Γιατί εγώ το έχω ζήσει αυτό. Μπορεί να γελάμε σε μια κηδεία. Φυσικά, εγώ το έχω ζήσει αυτό. Με τη συγχωρημένη τη μητέρα μου, αφού την κηδεύσαμε στην Κρήτη. Σου φάνηκε πολύ αστείο. Η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται σε κάθε τέτοια κακή στιγμή και πραγματικά ο γαμπρός μου για 2 ώρες μας είχε σκάσει στο γέλιο. Και αυτό μετά από κηδεία, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Για κάποιο λόγο γίνεται αυτό πάντως, να είσαι σίγουρος. Μπορώ να το εξηγήσω μετά για να μην επαναλαμβανόμαστε. Ακριβώς. Γυρνάει από το σχολείο το τόσο, το ρωτάει ο μπαμπάς του, πού είναι ο έλεγχος, παιδί μου. Πού είναι? Δεν ξέρω. Και απαντάει το τόσο, ναι, στη Γιάννα. Με πορεί ο μπαμπάς του, αφού αυτή είναι καλύτερη μαθήτρια από σένα, γιατί τον έδωσε στη Γιάννα. Και με χαρά το τόσο, γιατί ήθελε να κάνει πλάκα στους γονείς της. Καλό. Λοιπόν, Νίκο, ήξερες ότι κατά μέσο όρο ένας ενήλικας γελά περίπου 6.200 φορές το χρόνο. Αυτό σημαίνει 6.200 φορές το χρόνο. Αυτό σημαίνει 17 φορές την ημέρα, αλλά μη σου φαίνεται πολύ, γιατί τα παιδιά γελούν κατά μέσο όρο 40 φορές τη μέρα. Εντάξει. Τι έχεις να πει, εσύ γελάς 17 φορές τη μέρα. Καλά, αν έχεις εκπομπή, κοίταξε, εσύ γελάς 40 νομίζω. There you go. Α, μπράβο. Ναι. Αυτές οι στατιστικές λίγο πολύ αληθεύουν. Ναι, είναι για το μέσο ενήλικα. Δεν ξέρω, σήμερα συμφωνώ μαζί σου και no good. Δεν πρέπει να συμφωνώ μαζί σου. Πες μου κάτι που να μην συμφωνώ μαζί σου. Φυσικά κάθε ηλικία γελάμε διαφορετικά αστεία. Τα παιδιά με τις εκπλήξεις, το ξέρω ότι θα διαφωνείς αυτό, που στην ηλικία τους είναι πολλές, οι έφηβοι με τα θέματα ταμπού και με τη σάτυρα των γονέων και των δασκάλων και οι ενήλικοι με τα λεκτικά παιχνίδια. Τη σάτυρα επίσης και αν είμαστε αρκούντος όρμοι με τον ίδιο μας τον εαυτό. Εσύ γελάς με τον ίδιο στον εαυτό. Άμα θυμηθώ κάτι που έκανα, ξέρω, με μια παρέα, ναι, θα γελάσω, ξέρω, ναι. Εκείνη τη στιγμή. Αλλά, ναι, δεν γελάω με τον εαυτό μου. Καμιά φορά του μιλάω, του καρά, ξέρεις, ναι. Ναι. Εντάξει. Στον καθρέφτη. Δεν είναι αναγκαίο στον καθρέφτη, του μιλάω και στο κινητό. Α, ξέρεις, λέει ότι κάθε φορά που γελάμε μπορούμε να τριπλασιάσουμε τα ποσά των αερίων της αναπνοής που ανταλλάσσουμε. Τι λέτε καλέ. Ναι. Αληθεύω όμως ότι όταν γελάς πολύ μπορεί να αποκτήσεις ρητίδες πιο γρήγορα. Αληθεύω αυτό. Αυτό το συζήτησες. Εξαρτάται πώς γελάς. Όχι, δεν το συζήτησα αυτό. Α. Μιλάω για τις ευεργετικές ιδιότητες του γέλιου. Εξαρτάται πώς γελάς. Μάλιστα. Άλλωστε τα μπότοξ έχουν προχωρήσει τώρα. Τα wrestling, πώς τα λένε όλα αυτά. Ναι. Δεν είναι πρόβλημα. Τι, να χάσουμε το γέλιο μας για μια ρητιδούλα. Αστείευεσαι τώρα. Σίγα. Βέβαια υπάρχει και μια πληθώρα ανθρώπων οι οποίοι δεν γελάνε με τίποτα. Ναι, αυτό είναι λίγο παράξενο, δεν είναι, Ρεσινικό? Είναι. Ίσως είναι πολύ κλεισμένοι στον εαυτό τους. Σου έχει συμβεί έτσι να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο από κοντά? Πιθανό. Τώρα, χρόνια τώρα. Ναι, μπορεί, yes. Και κάτι άλλο έχω παρατηρήσει. Πού νομίζεις έγκυται αυτό? Αυτό έχει να κάνει νομίζω με την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Πώς μεγάλωσες, σε τι περιβάλλον μεγάλωσες, αν ήταν ευχάριστο, αν σ' αγαπάει.
πούσανε, σου δώσανε την αγάπη που χρειάζεται κάθε άτομο σε αυτή τη ζωή, mm-hmm. για να προχωράει, να του δίνει δύναμη. Και εγώ μπορώ να πω, αγαπητή μου Έλλη, ότι είμαι από μεγάλη οικογένεια, είμαστε 8 αδέλφια. Είμαστε 4 και 4, ναι. Και μπορώ να πω ότι την αγάπη που μου δώσαν τα αδέλφια μου και η μητέρα μου και ο πατέρας μου, νομίζω ότι αυτό το δείχνουν έξω. Α, έτσι εξηγείται. Ναι. Έτσι εξηγείται. Yep. Α, να τι εξήγηση! Άιντε! Έτσι εξηγείται. Είναι από την αγάπη που πήραμε. Ακριβώς. Έτσι πιστεύεις. Έτσι πιστεύω και έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. Το βλέπω με τον εαυτό μου. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι γελάμε γιατί έχουμε πάρει αρκετή αγάπη. Ναι. Όχι, ένας παράγοντας είναι αυτός, λέμε. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αλλά βέβαια είναι και άλλα πράγματα. Είναι πάρα και... πολλά. Μιλάμε ένα, που ανέφερα προηγουμένως μερικά άτομα τα οποία. Δεν γελάνε με τίποτα, είναι κατσούφιδες, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Να σου πω πριν να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ξέρεις πώς λέγεται ο Άγιος Βασίλης Μεθυσμένος? Santa Claus Drunk. No. Δεν σου πω στα αγγλικά. Oh, ξέρω πώς λέγεται. Βασιλόπιτα. Λοιπόν, Νίκο, ύστερα από έρευνες που έγιναν, αποδείχθηκε ότι η παρέα δεν είναι απαραίτητη για να γελάσουμε. Έχει όμως διαπιστωθεί ότι γελάμε περισσότερο με το ίδιο αστείο αν γίνεται παρουσία άλλων. Επίσης, γελάμε κατά μέσο όρο 30 φορές περισσότερο με παρέα σε σχέση με τις μοναχικές στιγμές μας. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα όταν λες παρέα, εννοείς άτομα από 4-5 και πάνω. Δηλαδή, άμα ένας φίλος σου πει ένα ανέκδοτο, δεν θα γελάσεις όσο θα γελούσες με εκείνη την παρέα, ή απλώς η παρέα δημιουργεί την ατμόσφαιρα του γέλιου? Κοίτα, σε διαφορετική περίπτωση, εγώ θα το χαρακτήριζα χαζοχαρούμενο το πράγμα. Α. Δηλαδή, ναι, να γελάς μόνος σου. Όχι, βέβαια. Παρέα εννοούμε από 2 και πάνω, ρε παιδί μου. Α, αυτό εννοείς, από 2 και πάνω. Από 2 και πάνω. Όπως λέμε, 3 the crowd. Ναι, εντάξει, σωστά. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Α, το γέλιο πάντως είναι... Εγώ πάντως... Το γέλιο τι? Το γέλιο πάντως είναι ανθρώπινο προνόμιο σε μόνο ένα σημείο. Το ξέρεις αυτό? Τι λέτε καλά. Ναι, ναι. Για να το ακούσω. Και να τα ζώα γελάνε. Να ξέρεις, αλλά το ανθρώπινο προνόμιο είναι το πολλαπλό γέλιο. Αυτό το χα 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 χα. Like this. Χα χα χα, ναι, αυτό. Ναι. Μάλιστα, και... Και αυτό. Εσύ έχεις γελάσει ποτέ με τον εαυτό σου? Something like this. Αυτό. Αυτό. Ναι. Αυτό τι είναι? Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι μαϊμούδες. Ακριβώς όχι. Ναι. Οι μαϊμούδες τι κάνουν? Δεν τις έχω ακούσει. Τις έχω δει όμως να χαμογελάνε. Τις έχεις δει σε κάτι χαμογελαστές φωτογραφίες? Ναι, χιμπατζίδες ήδη. Μόνο χιμπατζίδες. Και ουρακοτάγκη. Όλα αυτά, αλλά να σου πω. Κοίτα να σου πω. Οι μαϊμούδες όμως. Μάλιστα. Δεν μπορούν να κάνουν αυτό το πολλαπλό γέλιο. Σκέφτεσαι τώρα μία μαϊμούνα χαχανίζει. κάτι άλλο που έγινε έτσι. Ήταν το 1962 στην Τανζανία, σημειώθηκε μία επιδημία γέλιου. Και διήρκησε 2,5. Και τώρα τα άκουσα όλα. Τώρα τα άκουσα όλα. Ναι, 2,5 χρόνια. Δυόμιση χρόνια. Πάντως ήταν πολύ θετική η επιδημία. Πολύ περίπου 1,000 νεαρές γυναίκες μολύνθηκαν κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Μολύνθηκαν, δηλαδή χάσαν τη φωνή τους. Μολύνθηκαν, λέει. Κοίτα, ανοιχτό το ένα, το άλλο, ξέρεις, τα μικρόβια, το στόμα. Μπράβο. Βέβαια, μεταφέρονται. Βέβαια. Και το θέμα λύθηκε με καραντίνα, λέει. Την καραντίνα των γελαστών χωριών. Στην Τανζανία. Στην Τανζανία, το 1962. Μόνο μάλιστα, στην Τανζανία. Και μάλιστα πρόσφατα, ναι, ναι. Στο Κονγκό δεν κάνανε? Όχι. Ωραία. Εκεί. Εκεί θα γίνει η επόμενη επιδημία. Στο Κονγκό. Στο Κονγκό ή στην Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή το χρειάζεται και η Ελλάδα, that's right. Γιατί, ναι. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι, μάλλον όχι, το καλό της υπόθεσης είναι ότι πιο δύσκολα γελάμε με τον εαυτό μας. Με τα χάλια μας. Ναι. Βέβαια. Και λίγο πριν να κλείσουμε την εκπομπή, είμαστε στον αέρα και συνεχίσουμε με τον Νίκο Σκαρά Show, να πούμε και μια πιο σκοτεινή πλευρά του γέλιου, όταν το γέλιο, που συνήθως έχει συνδεθεί με χαρούμενες καταστάσεις, αστείες στιγμές κτλ., ίσως κάποιες φορές να πρέπει να μας κάνει να ανησυχούμε. Το ήξερες αυτό, Νίκο? Υπάρχει και το σαρκαστικό το γέλιο. Όχι.
υπάρχει ένα γέλιο, μια δικαιολόγητη έκρηξη γέλιου, αχα, που είναι μια κατάσταση ως παθολογικό γέλιο, γνωστή ως παθολογικό γέλιο. Και μάλιστα, συνδέεται με μια σειρά από ασθένειες. Ναι. Mm-hmm. Το γέλιο αυτό είναι συνήθως σημάδι μιας ασθένειας που συνδέεται με το νευρικό σύστημα και δεν συνδέεται με καμία ευχαρίστηση χαράς. Γι' αυτό τι θα δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν βλέπουμε κάποιον να γελά υπερβολικά. Έτσι, μήπως χρειάζεται και κάποια ιατροφαρμακευτική περιθάλψη, τέλος πάντων. Μάλιστα. Ναι. Και αυτό συνέβη το 2007, έτσι, σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σε ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο άρχισε να παθαίνει κρίσεις γέλιου χωρίς προφανείς αιτίες. Μπράβο, ναι, ναι. Ενώ απέκτησε και επίμονα τικ. Και οι γιατροί ανακάλυψαν. Κάνει ένα τικ σαν τικ. Σαν τικ. Και οι γιατροί ανακάλυψαν ότι η μικρή έπασχε από μια σπάνια μορφή επιλεψίας. Και αφαίρεσαν έναν όγκο από το κεφάλι της. Wow. No good. Προηγούμενες ανέφερες να γελάμε τον εαυτό μας. Εσύ γελάς κανένα φορά με τον εαυτό σου? Εγώ πολλές φορές γελάμε τον εαυτό μου. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, από τότε που έμπλεξα με το θέατρο και όταν μαθαίνω τα λόγια μου, ξέρεις, παραμιλάω στον δρόμο. Αλλά το κάνω όμως, κρατάω το κινητό μου να φαίνεται ότι μιλάω με κανέναν. Να μην νομίζουν ότι παραμιλάω. Και αυτό, καμιά φορά, ναι, και όταν είναι η ατάκα έτσι φάνη, γελάω. Αλλά γελάω με το κινητό μου. Εν τω μεταξύ δεν μιλώ σε κανέναν. Μαθαίνω τα λόγια μου. Α, ωραία. Οπότε γελάω με τον εαυτό μου. Άμα σε δω εκείνη την ώρα έτσι να μιλάς με το κινητό σου πουθενά στο δρόμο, θα σε πάρω τηλέφωνο, θα κουφαθείς. Σου έχει συμβεί αυτό? Όχι. Α, okay. Θα συμβεί όμως. Όλα συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι. Θα συμβεί. Γέλα μου, λοιπόν. Γέλα μου. Γέλα μου, χαμογέλα μου. Γέλα μου. Πάντως, χωρίς να θέλω να φανώ φαντασιόπληκτος, μου έχουν πει ότι έχω ωραίο γέλιο. Νομίζω ότι το απολαμβάνουν οι ακροατές. Δεν νομίζω. Και έτσι, κυρίες και κύριοι. Είπαμε, χωρίς να φανώ φαντασιόπληκτος. Thank you very much. Νικό. Ορίστε. Νικό. Παρακαλώ. Τι είναι αυτό που είναι κόκκινο και σκουπίζει μες στο δάσος? Η κόκκινη σκουφίτσα. Όχι. Τι. Η κόκκινο σκουπίτσα. Ακούσατε την εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» με την Έλλη Μελέμη κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 4 με 5.